Ελλείψεις προσωπικού και υποδομές ακατάλληλες να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι της ψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου με επιστολή τους, την οποία απευθύνουν στον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Ξανθό, αλλά και τους τοπικούς φορείς. Η θέληση υπάρχει, γνώση υπάρχει, διάθεση υπάρχει, φιλότιμο υπάρχει στους εργαζόμενους και ειλικρινά μόνο από αυτά τα πράγματα αυτή τη στιγμή λειτουργεί η κλινική. Η περίφημη ψυχιατρική μεταρρύθμιση και η περίφημη κανονικότητα που το Υπουργείο Υγείας, η ΔΥΠΕ και η διοίκηση κάθε φορά εξαγγέλει και ξαναεξαγγέλει, σταματάει ακριβώς στην όξυνση των προβλημάτων που έχει να κάνει με την υποστελέχωση και τη συγκεκριμένη κλινική. Η ψυχιατρική κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου αποτελεί τη μοναδική δημόσια ψυχιατρική κλινική στην Ανατολική Κρήτη, εξυπηρετώντας σχεδόν το 60% του πληθυσμού του νησιού. Είναι δύο τμήματα. Το ένα τμήμα είναι το τμήμα της βραχίας νοσηλείας, το οποίο έχει 23 κλίνες, και το τμήμα των οξέων περιστατικών, το οποίο έχει 10 κλίνες, είναι το ίσχο δωμάτιο, 11 δηλαδή. Όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, η κλινική πέρα από τα αμυγώς ψυχιατρικά περιστατικά φιλοξενεί και ασθενείς που θα έπρεπε να βρίσκονται σε άλλες δομές, όπως άτομα στη διαδικασία απεξάρτησης, αλλά και κοινωνικά περιστατικά. Εκτός από τους ψυχικά ασθενείς, η κλινική αυτή τη στιγμή νοσηλεύει άτομα που είναι για απεξάρτηση από ουσίες και αλκοόλ. Χαρακτηριστικά στο τμήμα των οξέων περίπου η μισή αυτή τη στιγμή είναι για αυτό, νοσηλεύονται για αυτό το λόγο. Νοσηλεύει άτομα υπολοιματικούς ασθενείς, χρόνιους ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι λειτουργικοί και δεν υπάρχουν δομές χρόνιας φιλοξενίας για αυτούς τους ανθρώπους. Ασθενείς με ή μη ασθενείς με κοινωνικά προβλήματα, άτομα με κοινωνικά προβλήματα που δεν έχουν που να μείνουν, που δεν έχουν περιβάλλον. Αποτέλεσμα, συχνά η κλινική να υπερχυλίζει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους ασθενείς, αλλά και τις συνθήκες εργασίας για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Έχουν έρθει εποχές και μάλιστα είχε τύχει πρόσφατα, το Μάιο, ας πούμε, είχαμε μία μεγάλη έξαρση, στην οποία βρεθήκαμε το τμήμα των οξέων με 14 άτομα μέσα. Ασθενής είχε αναγκάστηκε να κοιμηθεί στον καναπέ του τμήματος των οξέων. Και το τμήμα της βραχίας είχε και αυτό καμιά δεκαριά ράντζα. Οι εργαζόμενοι μάλιστα τονίζουν πως πέρα από το να υποθηκεύονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες, είναι ζήτημα χρόνου να κινδυνεύσει και μια ανθρώπινη ζωή. Δεν είναι δυνατόν σε ένα χώρο τόσο περιορισμένο να εξυπηρετείς με αξιοπρεπείς συνθήκες αρρώστους και ασφαλείς συνθήκες, γιατί και η ασφάλεια είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα με τους ψυχιατρικούς ασθενείς, ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να είναι διαγερτικοί, υπάρχει δυνητική επικινδυνότητα για κάποιους, για τον εαυτό τους, για τους διπλανούς τους. Από την πλευρά της, η υποδιοικήτρια της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης αμφισβητεί τις καταγγελίες των εργαζομένων, αφήνοντας μάλιστα και εχμές αναφορικά με το συντάκτη της επιστολής. Είναι αφύσικο οι εργαζόμενοι σε μια ψυχιατρική κλινική να κάνουν προτάσεις γενικά για τον τρόπο της λειτουργίας των δομών όλης της Κρήτης. Οπότε επιτρέψτε μου να ξέρω ότι ο συντάκτης του κειμένου μπορεί να μην ήταν ίδιοι οι εργαζόμενοι. Σε ό,τι αφορά την ψυχική υγεία της Κρήτης, η κυρία Γιακουμάκη σημειώνει ότι έχουν δρομολογηθεί όλες εκείνες οι απαραίτητες ενέργειες, ώστε οι Κρήτες να απολαμβάνουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες ψυχικής υγείας.